βιβλίο του Ισαΐα του Προφήτου, σελίδα 666, το βιβλίο Ισαΐα του Προφήτου, ξ' κεφάλαιο, 61 κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Σελίδα λοιπόν 666, 61 κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επεμέδι ότι ο Κύριος με έχρισε δια να ευαγγελίζομαι εις τους πτωχούς, με απέστειλε δια να ιατρεύσω τους συντετριμένους στην καρδία, να κηρύξω ελευθερίαν εις τους εχμαλώτους και άνοιξη δεσμοτηρίου εις τους δεσμίους, δια να κηρύξω εν ιαυτόν επρόσεκτον του Κυρίου, ημέραν εκδικήσεως Θεού ημών, δια να παρηγορήσω πάντα στους πενθούντας, δια να θέσω εις τους πενθούντας εν σιών, να δώσω εις αυτούς ωραιότητα αντί της τάκτης, έλεον εφροσύνης αντί του πένθους, στολήν ενέσεως αντί του πνεύματος της εκηδείας, δια να ονομάζονται δέντρα δικαιοσύνης, φύτευμα του Κυρίου εις δόξαν αυτού. Και θέλουσιν ανοικοδομήσει παλαιάς ερημώσεις, θέλουσιν εγείρει τα αρχαία ερήπια, και θέλουσε να ανακαινήσει τα σερήμους πόλεις, τα σερημωμένας από γενεάς γενεών. Και αλλογενείς θέλουσε νίσταστε και βόσκοι τα πίμνιά σας, και ή των αλλογενών θέλουσε νίστε οι γεωργοί σας και οι αμπελουργοί σας. Σείς δε, ιερείς του Κυρίου θέλετε ονομάζεστε. Λειτουργούς του Θεού ημών θέλουσε σας λέγει. Θέλετε τρόγητα των εθνών και στην δόξα αυτών θέλετε καυχάστε. Αντί της εσχήνης σας θέλετε έχει διπλάσια, και αντί της εντροπής θέλουσιν έχει αγαλίασιν εν την κληρονομία αυτών. Όθεν εν τη γη αυτών θέλουσιν κληρονομήσει το διπλούν, αιώνιος εφροσύνη θέλει είστε εις αυτούς. Διότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο αγαπών δικαιοσύνην, ον μισόν αρπαγήν και αδικίαν, και θέλω ανταποδώσει το έργο πιστά, και θέλω κάμει προς αυτούς διαθήκην αιώνιον. Και το σπέρμα αυτόν θέλει φημιστεί μεταξύ των εθνών, και έκονη αυτόν μεταξύ των λαών. Πάσο βλέπων αυτούς, θέλει γνωρίζει αυτούς, ότι είναι το σπέρμα το οποίο ο Κύριος ευλόγησε. Αμήν. Αλληλούια. Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι πεμέ, διότι ο Κύριος είσαι. Προφητικός λόγος που αναφέρεται στον Ιησούν Χριστόν και στην Αποστολή Του, σαν και χρησμένος δια Πνεύματος Αγίου, έχουν τη μάχαιρα του Πνεύματος που είναι ο Λόγος του Θεού. Όμως μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού λέγοντας δια του Ιησού Χριστού ότι όπως εμέ απέστειλε ο Πατήρ, έτσι και εγώ αποστέλω εσάς. Δεν εκλέξατε εσείς εμένα, αλλά εγώ εξέλεξα εσάς, δια να υπάγετε και να φέρετε καρπόν πολλήν και ο καρπός σας να μένει. Πώς λοιπόν λόγος απευθύνεται αρχικά για την αποστολή του Ιησού Χριστού, για το έργο Του, για την καρποφορία Του και εν τέλει τη μισθοδοσία Του, αλλά και διά του Ιησού Χριστού απευθύνεται σε κάθε έναν τον οποίον εξέλεξε ο Θεός, προγνωρίζοντας αυτόν προκαταβολής κόσμου, ορίζοντας αυτόν επειδή ακριβώς τον προεγνώρισε να γίνει σύμμορφος, όμοιος με τον Υιόν του το μονογενή, το αρνίον το εσφαγμένον, ο οποίος μεν εσταυρώθηκε, απέθανε, δε ανεστήθη και ανελήφθη και κάθεται στα δεξιά του Πατρός, βασιλεύς και ιερεύς κατά την τάξη Μελχισεδέκ, μεσιτεύων και προσευχόμενος υπερπάντων των Αγίων. Και επαναλαμβάνω, όπως ο Πατέρας Θεός τον απέστειλε και αυτός αποδεχθείς την εκλογή και την αποστολή, γνωρίζοντας εκ των προτέρων την αποστολή του, το έργο του, αλλά και την καρποφορία του και τη δόξα του, γνωρίζοντας εκ των προτέρων άγιο και ευλογημένο και ένδοξο σχέδιο του Θεού
για τον άνθρωπον Χριστόν Ιησούν, ο οποίος εγεννήθη εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου σε στάβλο βόων και προβάτων και σπαργανώθηκε καταρχάς σε φάτνη, γνωρίζοντας λοιπόν την αρχή αλλά ιδιαιτέρως το τέλος, απεδέχ εξ όλης της καρδίας του και με μεγάλη χαρά να απαρνηθεί από τη δόξα του Θεού, του Πατρός του, καθώς υπήρχε εν μορφή Θεού, και να λάβει δούλου μορφή, όχι να χάσει τη θεότητά του, την ουσία της θεότητάς του, αλλά να λάβει και εξακολουθώντας να είναι στον ουρανό σαν Υιός Θεού, σαν Λόγος Θεού, και εξακολουθώντας να μαρτυράει στον ουρανό μαζί με τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιο και ο Λόγος, ενσαρκωθείς να λάβει δούλου μορφή, να γίνει όμοιος με τους ανθρώπους και κατά το σχήμα ως άνθρωπος, και να δεχθεί να ταπεινώσει ακόμα περισσότερο τον εαυτό του, πως γενόμενος υπήκοος κατά πάντα και μέχρι το τέλος της ζωής του έως θανάτου, και μάλιστα εν γνώση του θανάτου σταυρού, δια του οποίου έγινε κατάρα ενώπιον όλων των δυνάμεων, καθώς είναι γεγραμμένο ότι είναι επικατάρατος πας ο κρεμάμενος επί σταυρού, αλλά γνώριζε πάρα πολύ καλά μετά τον ατιμωτικό θάνατο, αλλά και τη δύσκολη ζωή που προϋπήρξε σε αυτόν σαν άνθρωπος, και τον ονειδισμό και την εσχήνη και την ταλαιπωρία και τα εδέχθη με τα χαράς το σχέδιο του Θεού και την αποστολή του, γνωρίζοντας το τέλος της υποθέσεως που είναι η δόξα ως πρωτοτόκου Ιού μεταξύ πάντων των νεκρών, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά ότι θα δοθεί, καθώς και δόθηκε το υπερπάνω όνομα μπροστά στο οποίο θα κλείνει παν γόνι επουρανίων και πηγίων και καταχθονίων δυνάμεων, πάσα γλώσσα θα ομολογήσει αυτόν Κύριον, και εν τέλει θα γίνει αίτιος μεγάλης σωτηρίας κατά το θέλημα του Πατρός του και εις δόξαν του Πατρός του, ώστε άνθρωποι αμαρτωλοί, φυλακισμένοι, δέσμοι, ταλαιπωρούμενοι, φτωχοί, θα ενδυθούν, καθώς αυτός ενεδύθη τη μορφή του δούλου και το σχήμα του ανθρώπου, θα ενδυθούν τη μορφή του Υιού του Θεού και θα γίνουν όμοιοι με τον αληθινό Θεό. Γνωρίζοντας λοιπόν τα πάντα σαν αληθινός Θεός, γνωρίζοντας επίσης ότι και ο προφητευμένος λόγος του Θεού δεν δύναται να αναιρεθεί, απεδέχθη με τα χαράς την αποστολή του και χρησμένου, το έργο του και χρησμένου του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, απεδέχθη με τα χαράς την ανθρώπινη μορφή του Χριστού, γνωρίζοντας απ' αρχής το τέλος. Όμως όπως ο Χριστός γνώριζε απ' αρχής της ζωής του το τέλος, σαν Λόγος Θεού, και εμείς γνωρίζαμε απ' αρχής το τέλος του τον προφητικό Λόγο του Θεού, ότι θα γεννηθεί και θα συλληφθεί και θα γεννηθεί εκ Παρθένου δια Πνεύματος Αγίου, γνωρίζουμε εξ αρχής
τη σταύρωσή Του και το θάνατό Του και την ατίμωσή Του, αλλά και την Ανάστασή Του, την οποία πολλές φορές περιέγραψε και προφήτευσε ο ίδιος για τον εαυτό Του, γνωρίζουμε τα πάντα μέσα από τον προφητικό λόγο για τον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, του Ζώντος, τον μόνο Μεσίτη μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπον Χριστόν Ιησούν. Κατά τον ίδιο τρόπο γνωρίζουμε, καθώς προείπε εις εμάς τα πάντα, την αρχή και το τέλος της υποθέσεως, όλων κρισμένων δια Πνεύματος Αγίου, των εχόντων τη μάχαιρα του Πνεύματος του Αγίου, σε απόλυτη λεπτομέρεια. Γνωρίζουμε ότι ο Θεός εν μορφή Θεού, ο Ιησούς Χριστός εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε να αρπαγεί το να είναι ίσα με το Θεό, ενώ εμείς πεθαμένοι, νεκροί για τις αμαρτίες μας και τις παραβάσεις, τέκνα οργής, ξεκινάμε δηλαδή από τελείως διαφορετική αφετηρία από τον άνθρωπον Χριστόν Ιησούν, που είναι η ενσάρκωση του Λόγου του Θεού, από τον αναμάρτητο και Άγιο ένδοξο Θεό που έγινε άνθρωπος και υπήκοος στο θέλημα του Πατρός έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού, και τη συνέχεια της ευλογίας, είναι εδώ το υπερπάν όνομα, και εμείς γνωρίζουμε ότι ξεκινάμε από διαφορετική αφετηρία, της αμαρτίας, του θανάτου, της απώλειας, του σκότους, του ψεύδους, της βασιλείας του διαβόλου επί της γης, καθώς άρχον και βασιλιάς του κόσμου τούτου, στον οποίο ανήκαμε, είναι ο διάβολος και σατανάς. Γνωρίζουμε λοιπόν, καθώς ο Χριστός προείπε πάντα, ότι αν επικαλεστούμε το όνομα του Χριστού, τότε ο αιώνιος Θεός, πιστός στο Λόγο Του, θα μας βγάλει και θα μας ελευθερώσει από το σκοτάδι, από τα δεσμά, από την εχμαλωσία, από το θάνατο, από την απώλεια, και θα μας φέρει στην αιώνια θαυμαστή βασιλεία του μονογενούς Υιού Αυτόν, Αυτού. Θα μας εκπαιδεύσει με παιδεία, με δοκιμασία, με πειρασμούς. Θα μας καταρτήσει μέσα από τις διακονίες Του, μάλλον πρώτα θα μας προσθέσει στην Εκκλησία Του, ο Ιησούς Χριστός. Θα μας καταρτήσει μέσα στην Εκκλησία Του με τις διακονίες που ο Χριστός δίδει στην Εκκλησία. Θα μας οικοδομήσει με τα χαρίσματα και τις δυνάμεις του Πνεύματος του Αγίου. Θα μας καταστήσει ετοίμους για να δεχθούμε την έλευση του Ιησού Χριστού, και μάλιστα καθήν ώραν δεν στεχαζόμαστε, και εν τέλει θα μας αναστήσει και θα μας φέρει στην αιώνια βασιλεία. Όμοι με τον Υιόν του Θεού, με τον Θεό τον αληθινό. Και εμείς, μας προτρέπει ο Λόγος του Θεού, το θέλημα του Θεού είναι να δεχθούμε με τα χαράς, πιστεύοντας στον αψευδή Λόγο του Θεού, να δεχθούμε με τα χαράς τον ονειδισμό, να δεχθούμε με τα χαράς να εισερχόμε πάντοτε δια της στενής πύλης και να βαδίζουμε πάντοτε την τεθλιμμένη οδό, η οποία είναι η μόνη που οδηγεί στην αιώνια βασιλεία του Θεού. Να δεχθούμε με τα χαράς, να πεθάνουμε καθώς ο Χριστός για τον κόσμο, να θάψουμε το σώμα των αμαρτιών της σαρκός εν το βαπτίσματι εν ύδατι, να λάβουμε δύναμη πιστεύοντας, θέλοντας και εξητώντας την επαγγελία του Πατρός μας, την οποία έχει υποσχεθεί ο Πατέρας μας στα παιδιά Του μόνο. Την πλήρωση, τη βάφτιση εν Πνεύματι Αγίω και Πυρή, και να προχωρήσουμε εριζωμένοι και τεθεμελιωμένοι εν αγάπη, γνωρίζοντας
το βάθος, το μήκος, το ύψος και το πλάτος των μυστηρίων της Βασιλείας των Ουρανών, εριζωμένοι και επικοδομούμενοι εν το Χριστό, αυξανόμενοι και περισσεύοντες στην πίστη και στα έλπιστης. Να συνεχίσουμε. Ταλαιπωρούμενοι μέσα στον κόσμο αυτό που κυβερνάται από το διάβολο και το σατανά και βασιλεύει με τα παιδιά του, για να φτάσουμε στο τέλος που είχε ο Χριστός σύμμορφη της Αναστάσεως. Το θέλημα λοιπόν του Θεού να αποδεχθούμε με τα χαράς την πρόσκληση και να περπατήσουμε αξίως της προσκλήσεως με την οποία προσεκλήθημεν, γνωρίζοντας την αποστολή μας, την αποστολή του και χρησμένου εν πνεύματι Αγίω και πυρή του έχοντος τέρα του πνεύματος που είναι ο Λόγος του Θεού. Όπως λοιπόν ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, όταν βρέθηκε επί της γης και στάθηκε στη συναγωγή, διάβασε αυτό το οποίο θα διαβάσουμε και εμείς, διαβάσαμε και θα συνεχίζουμε να διαβάζουμε και εμείς, τον προφητικό λόγο, και ολοκληρώνοντας είπε: «Σήμερον επληρώθη η γραφή αυτή εις τα μόν», κατά τον ίδιο τρόπο και εμείς να διαβάσουμε και να πούμε, ως απεσταλμένη του Ιησού Χριστού, καθώς απεσταλμένος ήταν και ο Χριστός του Πατέρα του, να πούμε ότι σήμερα επληρώθη και εις ημάς ο γεγραμμένος λόγος του κάθενος εξ ημών. Πνεύμα λοιπόν Κυρίου του Θεού είναι επεμέ, διότι ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός με έχρισε, με βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, με έχρισε και δια του χρίσματος μου έδωσε αποστολή. Σήμερα λοιπόν το μήνυμα, αδελφοί, είναι να αναγνωρίσουμε την αποστολή μας, το έργο μας, την καρποφορία μας και το τέλος μας, το οποίο είναι ευδιάκριτα καταγεγραμμένο στο Λόγο του Θεού, ώστε γνωρίζοντες και πριν φύγουμε να έχουμε πάρει απόφαση. Απόφαση θανάτου, ελπίζοντας όχι στις δικές μας δυνάμεις, αλλά στον Θεό τον εγείροντα τους νεκρούς. Είναι και η γραφή «Δε δύναται να αναιρεθεί», ότι έτι, ακόμη εν τες ημέρες εκείνες, θέλω εκχέει από του πνεύματός μου, επί πάσαν σάρκαν, στους δούλους μου και στις δούλες μου, και αυτή θέλουσι προφητεύσει. Θέλουσι προφητεύσει, δηλαδή θα κηρύξουνε τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών, το Λόγο του Θεού, δια Πνεύματος Αγίου. Πνεύμα λοιπόν Κυρίου του Θεού είναι επεμέ πάνω σε όλους μας, στον κάθε έναν ξεχωριστά, είναι μεταπάσης βεβαιότητος. Και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί τούτου, όταν ήρθε ο Χριστός και μας βάφτισε με Πνεύμα Άγιο, και αν κάποιοι ακόμη δεν έχουν λάβει, επειδή είναι υπόσχεσης επαγγελία του Πατέρα τους, εξάπαντος θα λάβουνε. Με απένδυα να ευαγγελίζομαι όχι στους πλούσιους, στους φτωχούς. Να φέρνω καλά νέα στους ταλαιπωρημένους. Αυτή είναι η αποστολή. Με απέστειλε δια Πνεύματος Αγίου, με το Λόγο του Θεού, να γιατρεύω, να ενισχύω, να στηρίζω τους συντετριμένους, όχι τους δυνατούς, ούτε τους υγιείς στην καρδία. Με απέστειλε να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους που την έχουν ανάγκη, όχι στους ελεύθερους. Να κηρύξω άνοιξη δεσμοτηρίου στους δεσμίους. Να κηρύξω
εν αυτόν ευπρόσδεκτον εις τον Κύριον, τη χάρη του Θεού, το έλεος του Θεού, τη σωτηρία του Θεού, την ευλογία του Θεού, τη δόξα του Θεού, την αρπαγή της Εκκλησίας. Αλλά με απέστειλε ακόμη ένα κηρύξω ημέραν εκδικήσεως του Θεού ημών, όταν θα έρθει σύμφωνα με τον γεγραμμένο λόγο του Θεού να ανταποδώσει θλίψην εις τους όσοι σας θλίβουσιν και να κάνει εκδίκηση εν πυρίφλογος, πρώτον εις τους μη γνωρίζοντας, αν και είναι αποκεκαλυμμένος ο αιώνιος Θεός, εις τους μη γνωρίζοντας τον Θεόν, γιατί δεν θέλουν να τον γνωρίσουν, αλλά κατά τον ίδιο τρόπο και εις τους μη υπακούοντας το Ευαγγέλιο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, οι οποίοι θα τιμωρηθούν με όλεθρον αιώνιον, με αιώνια απώλεια. Αλλά και το έργο του, αυτή είναι η αποστολή του. Καλά νέα, κήρυγμα ελευθερίας στους εχμαλώτους, κήρυγμα ελευθερίας στους δεσμίους, χάριτος και ελέους και δόξας, αλλά και κήρυγμα εκδίκησης και αιώνιου ολέθρου. Αλλά το έργο του είναι να παρηγορήσω τους πενθούντας και να τους θέσω μέσα στη Σιών. Βεβαίως ο Κύριος προσέθεται καθημέραν τους σωζωμένους στην Εκκλησία, πενθούντας για τους οποίους είπε μακάρι οι πενθούντες, γιατί μόνο αυτοί θα παρηγορηθούν. Αλλά όπως ο Ιησούς Χριστός έκαμε το έργο του Πατρός του, ή πιο σωστά ο Πατέρας έκανε το έργο του δια του Ιησού Χριστού, κατά τον ίδιο τρόπο και ο Ιησούς Χριστός εκπληρώνει το έργο του μέσα σε ανθρώπους που δεν είναι από τους ισχυρούς αλλά από του κόσμου τούτου, δεν είναι από τους σοφούς αλλά από το μαρά του κόσμου τούτου, γιατί θέλει μέσα από την απλότητα και την αδυναμία των ανθρώπων να αποκαλύπτεται η δόξα και η παντοδυναμία του Θεού. Το έργο του λοιπόν είναι του Χριστού, του Υιού του Θεού, του Ζώντος και όλων εκείνων των οποίων ο Ιησούς Χριστός έχρισε δια Πνεύματος Αγίου, το έργο τους είναι να παρηγορήσουνε, να ενισχύσουνε και να στηρίζουνε, να παρηγορήσουνε τους απελπισμένους, να ενισχύσουνε τους αδυνάτους και να στηρίξουνε τους αποκαμωμένους, φέρνοντας μέσα στον οίκον του Θεού του Ζώντος, που είναι η Εκκλησία που οικοδομείται όχι από χέρια ανθρώπων αλλά από τον ίδιον τον Ιησού Χριστόν τον Κύριον κατά το θέλημα του Θεού. Και μέσα σε αυτή την Εκκλησία, την Εκκλησία του Θεού, την Εκκλησία την οποία οικοδομεί ο Χριστός, την Εκκλησία που δεν έχει ηγεμόνες, μεγάλους, αλλά όλοι είναι αδελφοί, έχοντας όλοι τους κεφαλή τον Χριστό και συνδεδεμένοι είναι δια Πνεύματος Αγίου με το σύνδεσμο της τελειότητος που είναι η αγάπη. Να φέρει ο Χριστός, να φέρνουμε εμείς χάρη του Χριστού, να φέρνει ο Χριστός με έναν από μας που έχει αποστολή γνωστή, γραμμένη, περιγεγραμμένη με λεπτομέρειες στο Λόγο του Θεού, και η ερώτηση είναι, ξέρεις την αποστολή σου? Αν ξέρεις την αποστολή σου, πρέπει να γνωρίσεις και το έργο σου. Το έργο σου είναι να παρηγορείς, να στηρίζεις και να ενισχύεις τους πενθούντας και να τους οδηγείς εν το ονόματι του Ιησού Χριστού διαπνεύουν στην Εκκλησία. Και εκεί στην Εκκλησία ο ίδιος ο Χριστός θα δώσει ωραιότητα στη στάχτη της ταπείνωσης και της ασκήμιας. Θα κάνει μεταμόρφωση. Και για να το πω πιο καλά,
Και πάλι ο Χριστός θα κάνει μεταμόρφωση με τους χρησμένους δια Πνεύματος Αγίου. Είτε έχουν διακονία Χριστού, είτε έχουν χαρίσματα Πνεύματος Αγίου, είτε το βασικότερο απ' όλα έχουν πίστη, ελπίδα και αγάπη, μεγαλύτερα τούτον η αγάπη. Σε αυτούς λοιπόν θα δώσει, και το βλέπουμε ότι το έχει κάνει, αλλά καθώς πλησιάζει το πλήρωμα των χρόνων για να έρθει ο Κύριος να παραλάβει η Εκκλησία ένδοξη, Αγία, αμόμητο, Αποστολική, Καθολική, τέλεια, όπως στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία το έργο έγινε γρήγορα ένδοξο, έτσι και στην τελευταία Αποστολική Εκκλησία το έργο γίνεται και θα γίνεται ακόμη πιο γρήγορα και πιο ένδοξο, έργα ο Θεός μέσα από τους κεχρισμένους του δια Πνεύματος Αγίου, οι οποίοι έχουν τη μάχαιρα του Πνεύματος που είναι ο Λόγος του Θεού. Μέσα λοιπόν σε αυτή την Εκκλησία θα μεταμορφώνει ο Χριστός, θα μεταμορφώνεις εσύ με αυτά που σου έχει δώσει ο Χριστός. Διακονίες, χαρίσματα, αγάπη, πίστη, ελπίδα, θυσία. Θα δώσει σε αυτούς έλεον εφροσύνης αντί του πένθους. Οι πενθούντες θα χρείονται με έλεον εφροσύνης. Θα μεταμορφώνονται από πενθούντες σε παρηγορούμενους, χαρούμενους, έτοιμους να ομολογήσουν τον Ιησού Χριστόν Κύριον. Θα ντύσει με στολήν ενέσεως και δοξολογίας αυτούς που είναι ντυμένοι με πνεύμα ακιδείας, αφροντισιάς και αθλειότητος. Ντυμένοι με επένδυμα αμαρτίας, με επένδυμα λήψης, αποτυχίας, πόνου, αγωνίας, απελπισίας. Αυτούς θα τους ντύσει ο Χριστός στην Εκκλησία με τους δούλους του και τις δούλες του που θα προφητεύουν, θα τους ντύσει στολήν ενέσεως, ώστε πλέον θα ονομάζονται δέντρα δικαιοσύνης πεφυτευμένα παρά τους ρίακας των, όπου το φύλλωμά τους θα θάλει, ο καρπός τους θα είναι πλούσιος πάντοτε και καλός εις δόξαν του Θεού Πατρός, γιατί αν πράττουνε οι κεχρισμένοι του Κυρίου που γνωρίζουνε την αποστολή τους και εργάζονται με επιμέλεια το έργο που ο Θεός έχει προσδιορίσει, θα ονομάζονται δέντρα δικαιοσύνης, φύτευμα του Κυρίου εις δόξαν αυτού. Και τώρα η καρποφορία τους. Θα νοικοδομήσουν αυτοί οι κεχρισμένοι. Θα νοικοδομήσει ο Χριστός δια των κεχρισμένων του, που γνωρίζουν την αποστολή τους και έχουν πάρει απόφαση το έργο του για να απολαμβάνουν τη δόξα του. Θα νοικοδομήσουν τις παλαιές ερημώσεις. Θα ανεγείρουν τα αρχαία ερείπια, τα πνευματικά, τα γεγραμμένα και περιγεγραμμένα μέσα στο Λόγο του Θεού. Θα ανακαινήσουν, θα κάνουν νέα τις έρημες πόλεις του Κυρίου, τις εκκλησίες του Χριστού κατά τόπους, που είναι ερημωμένες από γενναίες γενναιών. Και ο Κύριος σε αυτή την Εκκλησία θα προσθέτει καθημέρα τους σωζωμένους, ώστε ξένοι και άγνωστοι θα στέκονται ποιμένες στα πίμνια του Κυρίου. Ξένοι και άγνωστοι θα καλλιεργούν, θα φροντίζουν τον αγρόν του Κυρίου και την άμπελον του Κυρίου. Και όλοι αυτοί θα ονομάζονται ιερείς και βασιλείς του Επίου. Λειτουργεί στην υπηρεσία του παντοδυνάμου Θεού.
και πλέον αντί της εσχήνης την οποία είχαν μέσα στον κόσμο, αντί της εντροπής που απολάμβαναν μέσα στην αμαρτία, θα απολαμβάνουν αγαλία και ευλογία στην κληρονομιά τους, που είναι η Βασιλεία του Θεού μέσα τους, αλλά και μέσα στη Βασιλεία του Θεού, καθώς αυτοί θα ζούνε και όλα αυτά θα λάβουν χώρα, όχι για την ικανότητα των ανθρώπων, ούτε για την προσευχή τους, για τη δύναμή τους και την ισχύ τους, αλλά ο Κύριος φανερώνει: εγώ είμαι ο Κύριος που θα τα κάνω όλα αυτά, που αγαπώ δικαιοσύνη, μισώ αρπαγή και αδικία. Γι' αυτό θα ανταποδώσω εις το έργο αυτών που ονομάζονται ιερείς και βασιλείς του υψίστου, φύτευμα του Κυρίου παρά τους δρίακαστον. Σε αυτούς εγώ θα ανταποδώσω κατά το έργο τους πιστά, και θα κάνω προς αυτούς διαθήκη αιώνια, ώστε από την αποστολή τους, το έργο τους, την επιμέλειά τους και την αφιέρωσή τους θα εξαρτάται όχι μόνο η δόξα του Θεού και η ευλογία του Θεού τους τώρα, αλλά και μισθαποδοσία αιώνια, καθώς στον ουρανό αστήρα από αστέρος θα διαφέρει κατά τη δόξα. Αυτό λοιπόν το έργο που θα αποφασίσεις, το καταγεγραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού, το προφητευμένο αλλά και διδομένο στην Εκκλησία του Χριστού, ώστε να γνωρίζουμε τα πάντα. Το έργο λοιπόν το οποίο θα αποφασίσεις με βάση την αποστολή σου, καθώς είσαι και χρησμένος του Κυρίου, δια Πνεύματος Αγίου, έχων στα χέρια του σου τον προφητικό Λόγο του Θεού, τη μάχαιρα του Πνεύματος που είναι ο Λόγος του Θεού, από την απόφαση και την εκπλήρωση της απόφασής σου να εργαστείς μέσα στην Εκκλησία, έξω από την Εκκλησία, φέρνοντας μέσα στην Εκκλησία δια του Ιησού Χριστού, με πίστη στο Λόγο του Θεού, όχι με τραγουδάκια και γελάκια, με ενθουσιασμούς και επιπολαιότητες, αλλά σαν άντρας πίστεως και δι... στον οποίο ο Κύριος θα δίνει όχι μόνο πνεύμα σοφίας και συνέσεως, αλλά πνεύμα δυνάμεως και πίστεως, για να εκπληρώνει ακριβώς το ένδοξο έργο του Παντοκράτορα, του μόνου Δεσπότη, που κατοικεί σε φως απρόσιτο και το έχει προσδιορισμένο προκαταβολής κόσμου εις δόξαν του ονόματός του. Κατά την απόφασή σου, την επιμέλειά σου, σε αγιασμό, σε καθαρότητα, σε υπακοή στο Λόγο του Θεού, σε ορθοτόμηση στο Λόγο του Θεού, σε ορθοπόδηση στο Λόγο του Θεού, όχι γυρνώντας δεξιά και αριστερά, ψάχνοντας να βρεις τρόπους να φαρδίνεις την οδό, ψάχνοντας να βρεις διδασκαλίες ανθρώπινες, εντάλματα ανθρώπινα, μέσα από βιβλία και βιβλιαράκια, μέσα από διδασκαλίες ξένες έξω από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, διασπώντας τον εαυτό σου από την ενότητα της πίστεως, του αληθινού Λόγου του Θεού, και από την ενότητα του Πνεύματος του Αγίου, της νοοτροπίας και πρακτικής και οδηγίας του Πνεύματος του Αγίου, που ίσχυε στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία και θα ισχύσει σε αυτούς μόνο εκ των κεχρισμένων του Κυρίου, δια Πνεύματος Αγίου, που παίρνουνε στερεά απόφαση να μην κλείνουν δεξιά ή αριστερά, αλλά να περπατήσουνε ακριβώς στα ίχνη του Χριστού, μη ως άσοφοι αλλά σοφοί, εξαγορά τον καιρό, γνωρίζοντας ότι οι μέρες είναι πονηρές, πληρούμενοι Πνεύματος Αγίου και δοξάζοντας με τη ζωή τους, με τα λόγια τους,
με τις σκέψεις τους, με τη συμπεριφορά τους, με τη χριστιανική τους νοοτροπία, τον αιώνιο παντοδύναμο Θεό και Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος μας υπόσχεται ότι θα κάνει ημάς να θριαμβεύομεν πάντοτε δια του Ιησού Χριστού. Αμήν.